Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπα χτες, μιλώντας επί της αρχής, όταν θεσμοθετείς, γιατί δεν επιβάλλουμε από την αρχή ένα καινούριο φόρο, όταν θεσμοθετούμε όμως μια διαδικασία για την επιβολή ενός φόρου στα ακίνητα, πρέπει να αιτιολογήσουμε για ποιο λόγο το κάνουμε και να προσδιορίσουμε και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα τον εισηγηθούμε και θα τον ψηφίσουμε. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκα σε 4-5 πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με τα φορολογικά βάρη που επιφέρει αυτό το καινούργιο νομοθέτημα. Και για να έχουμε γνώμη για τα φορολογικά βάρη, θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Και το μέτρο σύγκρισης είναι, πρώτον, η υφιστάμενη φορολογική επιβάρυνση, και επιχειρηματολόγησα ότι το καινούργιο νομοσχέδιο θα επιφέρει λιγότερα φορολογικά βάρη για όλους και πολύ λιγότερα για τους περισσότερους πολίτες που το έχουμε προσδιορίσει γύρω στο 75%, θα επιβαρυνθεί μόνο ένα μικρό μέρος των πολιτών και εκείνο όχι υπέρμετρα, περίπου ένα 5%. Και βεβαίως ένα μέτρο σύγκρισης με τα προηγούμενα σχέδια που είχαν παρουσιαστεί, τα οποία ήταν και αυτά σχέδια τα οποία επέβαλαν φορολογία επαχθέστερη από την υφιστάμενη. Το δεύτερο κριτήριο είναι η κατανομή των βαρών. Επιχειρηματολόγησα χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Έχουμε μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών και με την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου, αλλά και στις χαμηλότερες περιουσίες με μια αναλογικότερη κατανομή των συντελεστών. Το τρίτο κριτήριο είναι ότι περιλαμβάνει απαλλαγές, ελαφρύνσεις και εκτιμά την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Το τέταρτο είναι ότι προστατεύει την παραγωγή, και αναφέρθηκα και θα το επαναλάβω και σήμερα, στην ψεύτικη αντιπαράθεση μεταξύ αγροτών και αστών, ενώ η αντιπαράθεση η ουσιαστική ήταν μεταξύ μεγάλης και μικρής περιουσίας, μεταξύ αυτών που παράγουν και αυτοί που επενδύουν χωρίς να παράγουν. Και βεβαίως ένα κριτήριο θεσμικό, αν αυτό το νομοθέτημα βάζει τις βάσεις για να πάμε στην ολοκλήρωσή του σε ένα επόμενο στάδιο, όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, όταν θα έχουμε το περιουσιολόγιο, όταν θα έχουμε την καταγραφή όλης της περιουσίας, για να πάμε σε ένα ιδεατό φορολογικό σύστημα που θα αθροίζει, θα φορολογεί όλη την περιουσία με χαμηλούς συντελεστές, με προοδευτική κρίμακα και με απαλλαγές. Σε αυτά τα ερωτήματα η απάντηση είναι θετική. Και άρα στο δίλημα που έχει κάθε βουλευτή, να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει, αν θα αφήσουμε δηλαδή το υφιστάμενο καθεστώς, την φορολογία επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ή θα πάμε ένα βήμα μπρος, πρέπει να απαντήσει. Και εμείς απαντάμε ναι, δεν μπορούμε να πάμε πίσω, θα πάμε μπρος. Και άκουσα εχθές, γιατί δευτερολογήσαμε, κυρία Πρόεδρε, ένα σωρό επιχειρήματα τα οποία βρίθουν από αντιφατικότητες και ανορθολογισμούς. Μια κατηγορία είναι ότι απαλλάσσουμε τη μεγάλη περιουσία. Μα δεν έχετε αντιληφθεί, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι πολέμοι αυτού του νομοσχεδίου είναι οι κατέχοντες τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τις ενώσεις τους, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης κλπ. Είναι δε τόσο αντιφατική η επιχειρηματολογία που ένας άλλος συνάδελφος μας πρότεινε εδώ να πάμε το αφορολόγητο στα 800 χιλιάρικα. Δηλαδή, ποιος θα πληρώσει σε αυτόν τον τόπο, στα 800 χιλιάρικα. Επίσης, τα επιχειρήματα περί της δίμευσης απαντιόνται μόνο αν έχουμε μια αριθμητική σύγκριση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν προδευμένα φορολογικά συστήματα, και η απάντηση είναι ότι η επιβάρηση είναι πολύ χαμηλότερη ακόμα και από το μέσο όρο της Ευρώπης. Εκείνο δε που προκαλεί μερικούς συναδέλφους να σηκώσουν τους τόνους σε μια ρητορία ιδιαίτερα φιλοαγροτική, έχει να κάνει με τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Και μια και σήμερα έχουμε λοιπόν τη συγκέντρωση των αγροτών, να μας πούνε οι συνάδελφοι, είναι δίμευση το 1 ή 2 της χιλίης στα αγροτεμάχια? Γιατί αυτή είναι η επιβάρυνση, αγαπητοί συνάδελφοι. Για κάντε ένα λογαριασμό. Δεν είστε από αγροτικές περιοχές. Δεν ξέρετε πόσο έχει το στρέμμα αν αγοράσει ένας αγρότης και πόσο είναι η επιβάρυνση. Κάντε ένα λογαριασμό να μας πείτε. Βεβαίως έχουν δίκιο οι αγρότες. Γιατί είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, υπήρχε μια προεργασία για την κάρτα στο πετρέλαιο. Τους μειώσαμε το ΦΠΑ. Έχουν άλλα προβλήματα, στερούνται ρευστότητα στην παραγωγή. Αλλά να μην αξιοποιούμε τα άλλα προβλήματα για να υπονομεύσουμε μια φορολογία η οποία στη φιλοσοφία της είναι σωστή. Γιατί αντιλαμβάνομαι και εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν λέτε ότι θα αθροίζουμε όλη την περιουσία για να φορολογήσουμε, μέσα σε αυτό το άθροισμα θα είναι προφανώς και τα αγροτεμάχια. Δεν θα είναι.
ήταν εκτός τα αγροτεμάχια. Έχουμε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα στην παρατήρηση μας επί των άρθρων. Έκανε ο κύριος Υπουργός εχθές το βράδυ με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις μια σειρά τροποποιήσεις και αλλαγές, πολλές από τις οποίες τις είχαμε ζητήσει κι εμείς. Μας ξενυχτήσατε βέβαια, κύριε Υπουργέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να τα διαβάζουμε, γιατί ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες καμιά φορά, όπως λένε και διάφοροι άλλοι έγκριτοι αναλυτές. Λέω λοιπόν ότι στα κεφάλαια του ότι στα άρθρα του έμφυα η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι αυτή που κάνατε για, για την αύξηση του εισοδήματος των 12.000 στους τρίτεκνους και στους ανάπηρους. Εγώ επιμένω ότι και στην άλλη κατηγορία των 9.000 για τους υπόλοιπους πρέπει να λάβουμε πρόνοια για τους άνεργους, διότι θα τρέχουν στον έφορο να αποδείξουν με το τεκμήριο που είναι μαχητό για τους άνεργους ότι δεν έχουν χρήματα. Και η αντίφαση είναι ότι ενώ τους δίνουμε 150 τετραγωνικά όριο για την κατοικία, αυτά τα 150 τετραγωνικά έχουν 12.000 τεκμήριο. Άρα αυτό πρέπει να το λύσουμε, να υπερβούμε αυτή την αντίφαση. Σας έχω επισημάνει την διαφορά μας στη μη φορολόγηση των νομικών προσώπων με το συμπληρωματικό φόρο. Έστω και το συμβαλικό 1/1000 θα είχε την αξία του, γιατί υπήρχε και το καταργούνε. Σας έχω επισημάνει ότι πρέπει να υπάρξει μια σηματοδότηση της οριοθέτησης των διατηρητέων κτισμάτων για να φύγουμε από τη γραφειοκρατία και να έχουν μια μεγαλύτερη απαλλαγή. Και βεβαίως σας είχα επισημάνει τον περιορισμό της απαλλαγής με βάση τα ληξιπρόθεσμα. Κάνατε μια βελτίωση να έχουν πάει και να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές. Υπάρχει ένα θέμα πρακτικό που θα το αντιμετωπίσετε. Έχει να κάνει με την υλοποίηση του νομοσχεδίου. Και θα πρέπει η διοίκηση, η φορολογική διοίκηση, ή να προσδιορίσει αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε αντικειμενικές αξίες. Και κατά συνέπεια, θα πρέπει να ξαναδεί τους συντελεστές αξιοποίησης των οικοπαίδων ή να πάει σε μια διαφορετική διαδικασία. Νομίζω πρέπει να το αντιμετωπίσετε στην πορεία. Τώρα, για τα υπόλοιπα άρθρα. Έχετε κάνει επίσης σημαντικές αλλαγές. Αφαιρέσατε τις επίδικες παραγράφους του άρθρου 33.2 και 33.5 όπως είχαμε επισημάνει. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση που θέλω να τη λάβετε υπόψη σας, κύριε Υπουργέ, για τις υποκεφαλαιοδοτημένες επιχειρήσεις. Αυτές δηλαδή που με το άρθρο 26 παράγραφο 3 και με την μεταβατική διάταξη αυξάνουμε το όριο της έκπτωσης των τόκων. Η αρχική διάταξη πρόβλεπε 25%, το πάμε 30% και μεταβατικά το πάμε στο 60% και τα ποσά από το 1 εκατομμύριο στα 5 εκατομμύρια. Το άνοιγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να διευκολύνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και στρατηγικά, κύριε Υπουργέ. Και το στρατηγικά να σκεφτούμε σημαίνει ότι κάποιοι που έχουν κεφάλαια πρέπει να τα επενδύσουν, να μην προστρέχουν στο δανεισμό και έτσι να στερούν τους πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε στη ρευστότητα στην αγορά. Περιμένω μία βελτίωση. Στο βαθμό που δεν θα την κάνετε αυτή τη βελτίωση, εγώ θα σας καλέσω να αναλάβετε τις ευθύνες σας έναντι της υλοποίησης του προϋπολογισμού. Γιατί έχουμε πει κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ότι θέλουμε να υλοποιηθεί και δεν θα δεχτούμε καινούργια μέτρα. Γιατί υπάρχει απώλεια εσόδων. Επίσης, έχουμε κάνει μια σοβαρή παρατήρηση σε σχέση με την ασυδοσία στη διακίνηση των προϊόντων που θα υπάρξει από 1/1/14 με την κατάργηση του δελτίου αποστολής και της φορτωτικής. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια ασυδοσία. Και έχουμε προτείνει και στον κύριο Μαυραγάνη, που του ευχόμαστε και περαστικά, μια διόρθωση στο σχετικό άρθρο στο 52 για τα δελτία αποστολής. Αν δεν υπάρξει διόρθωση, δεν υπάρχει έλεγχος στη διακίνηση. Και πρέπει να το αντιληφθείτε αυτό. Ή θα οργιάσει η φοροδιαφυγή, δεν θα αποδίδει κανένας φόρο προστέμενης αξίας και τους άλλους φόρους που έχουν να κάνουν με την διακίνηση των προϊόντων. Και επίσης είχαμε επισημάνει στον κύριο Μαυραγάνη, το λέω και σε εσάς, ότι εμείς δεν μπορούμε να εξουσιοδοτήσουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για να ορίσει το όριο της απαλλαγής των αγροτών από τα βιβλία. Είχαμε προτείνει το
20.000 ως εισόδημα με στάθμιση τον επιστροφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας γύρω στις 2.000 που ήταν και μια πρόταση της Πασαγιές. Είναι μια λογική πρόταση. Θέλουμε να την νομοθετήσουμε στη Βουλή, να την εισηγηθείτε εσείς, να τη συμφωνήσουμε εμείς και να έχει τη δυνατότητα ο Γενικός Γραμματέας να την αλλάζει κάθε φορά. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λύσουμε σήμερα, μια και έχουμε μόνο λίγες μέρες από την έναρξη του νέου έτους και οι αγρότες περιμένουν να δούνε ποιοι θα πάρουν βιβλία και ποιοι δεν θα πάρουν. Έρχομαι τώρα στις διατάξεις που έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα κεφάλαια. Έχουμε πει ναι στη διαδημοτική κινητικότητα να δούμε ορισμένες διορθώσεις για να μην γίνει το σύστημα γραφειοκρατικό και να αποδώσει. Αν το είχαμε κάνει νωρίτερα, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά προβλήματα. Λέμε ναι στην αυστηροποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης των κταίων, γιατί θέλουμε να έχουμε ασφαλή οχήματα στους δρόμους. Δεν συμφωνούμε όμως με το πιεστικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, δηλαδή της διαπίστευσης στο ΕΣΥΝ, γιατί φοβόμαστε ότι πολλοί δεν θα προλάβουν να την τηρήσουν και φοβόμαστε ότι δεν θα την τηρήσουν και τα δημόσια κταίω. Αλλά θέλει μια αντιμετώπιση λίγο διαφορετική το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, με τις απαλλαγές που δίνουμε εν είδη αμνηστίας στις διοικήσεις ορισμένων δημοσίων οργανισμών. Παραδείγματος χάρη στον ΕΟΜΕΧ. Τοποθετείται η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και λέει είναι αμνηστία επί συγκεκριμένων αδικημάτων που μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να μην τους έκαναν ικανούς να πληρώσουν τους φόρους και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Όμως να ερχόμαστε και με μια διάταξη που την είδαμε χτες το βράδυ να δίνουμε γενική ασυλία σε κάποιους συνεταιριστές για αδικήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Φοβάμαι, κύριε Υπουργέ, ότι έχει πρόβλημα συνταγματικότητας και μια τέτοια διάταξη έπρεπε να έρθει με μια γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, γιατί η Βουλή δεν είναι πλυντήριο. Επίσης, θέλω να τοποθετηθώ και στα ζητήματα του Γενικού Λογιστηρίου, για τα οποία δεν πήραμε μία απάντηση. Είχαμε θέσει ορισμένα θέματα και ορισμένες διατάξεις που εγώ τις είπα ότι είναι λίγο φωτογραφικές. Παραδείγματος χάρη, γιατί καταργούμε τα 67 για τους Γενικούς Διευθυντές. Σας θυμίζω ότι με τον νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο. Κουτσούκο, παρακαλώ. Να ολοκληρώσετε. Θα ολοκληρώσω. Ναι, έχουμε περάσει τον χρόνο. Είπα, κυρία Πρόεδρε, του πρώτον. Εχθές στήρισα το χρόνο, δεύτερον δεν δευτερολόγησα και δεν διεκδικώ τίποτα παραπάνω από την ισότητα με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα κλείσω λοιπόν. Ποντεύεται στην ισότητα, λοιπόν. Με μία-δύο παρατηρήσεις ακόμα. Λέω ότι στο ενιαίο μισθολόγιο ψηφίσαμε τα 67 για τους Γενικούς Διευθυντές και δυστυχώς το όριο το 67 το επεκτείναμε ακόμα και τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους πάντες. Γιατί το καταργείτε? Θέλετε να διώξετε κάποιον? Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Μου θυμίζει φωτογραφία. Όπως επίσης πρέπει να διευρύνετε την δυνατότητα των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου που έχουν εμπειρία γύρω από διατάξεις, γύρω από ζητήματα που αφορούν το δημόσιο χρέος και την περιουσία του δημοσίου, να πηγαίνουν στον ΟΔΙΧ, να μην το περιορίστε δηλαδή μόνο στο συγκεκριμένο. Τώρα, πρέπει να ομολογήσω για να κλείσω ότι όλες αυτές τις αλλαγές στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, όπως τροποποιούνται και με τις θεσινές νομοτεχνικές βελτιώσεις, αδυνατό να τις παρακολουθήσω στο σύνολο. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Σας είπαμε λοιπόν στον κύριο Μαυραγάνη ότι δεν μπορεί να έρχεται το καλοκαίρι εδώ και να μας λέει ότι ενοποιούμε τις διάσπαρτες διατάξεις από το 55 και μετά σε ένα σύγχρονο κώδικα και με μια διαδικασία τέτοια να τις αλλάξουμε. Εγώ στους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών έχω εμπιστοσύνη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Βουλή δεν είναι δυνατόν, το τονίζω, να νομοθετεί με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα σε τόσο σοβαρά νομοθετήματα που αναφέρονται στην τροποποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Γι' αυτό η παράκλησή μου είναι καλύτερη νομοθετική προετοιμασία, δυνατότητα για συζήτηση στη Βουλή. Με αυτές τις παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε, θα κατέβω από το βήμα παρακαλώντας τον κύριο Υπουργό στα ζητήματα τα οποία έχω θέσει επί των άρθρων και δεν μας έχει απαντήσει, να υπάρξει μια απάντηση μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την ανοχή σας. Γίνεται γνωστό στο σώμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από τα αναδυτικά θεωρία